Βροχή διαγραφών στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη από την Αμερική, όπου βρίσκεται να διώξει τρία ακόμη ιστορικά στελέχη του κόμματος με αφορμή τη δημόσια διαφωνία τους με τις απόψεις του Προέδρου και χαρακτηρίζοντάς τους τηλεοπτικούς χορηγούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι κύριοι Βίτσα, Σκουρλέ, τη φίλη που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν το ίδιο τους το κόμμα, επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι ιδιαίτερα για τον κύριο Βίτσα, με τον οποίο είχα καλλιεργήσει καλή προσωπική σχέση και τον οποίο εκτιμώ. Αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχω λάβει σαφή εντολή από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εσωκομματικοί τηλεοπτικοί χορηγοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνέλαβαν στο να στερηθούμε μία εκλογική νίκη. Άλλοι λένε δύο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας στερήσουν την επόμενη. Προχωράμε, Πρόεδρε, και θα αντέξουμε και θα ξανανικήσουμε. Με τις τέσσερις διαγραφές μέσα σε 25 ημέρες από την εκλογή του νέου Προέδρου, αφού είχε προηγηθεί και αυτή του Στέφανου Τζουμάκα, το χάσμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πλέον αγεφύρωτο μεταξύ των μελών του. Ο Νίκος Φίλης μάλιστα εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, υποστηρίζοντας ότι είναι υποκινούμενος από συμφέροντα για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αποστολή, πιστεύω. Αποστολή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Το αποτελέσματος αυτό συμβαίνει. Παράγοντες, από κοινωνικούς παράγοντες, από πολιτικούς παράγοντες, θα φανεί. Από κέντρα ξένα. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως εξωγενείς παράγοντες λέτε ότι έχουν μπει. Εξωπολιτικούς παράγοντες. Δυστυχώς. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και θα φανεί, ήδη φαίνεται κάθε μέρα. Από την τηλεόραση πληροφορήθηκε τη διαγραφή του ο Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος μίλησε για κατάντια το ότι ανέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, καταλογίζοντάς του αποκλειστικά την ευθύνη. Με αυτά που γίνονται, σίγουρα έχουμε εξασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι στις επιθεωρήσεις της σεζόν. Φοβάμαι την απαξίωση και την γελιοποίηση του χώρου. Ένας αρρωστημένος τελικά εκτός τόπου αρχηγισμός. Κατάντια είναι. Αυτό το καινούργιο δικαίωμα που αποκτάει ο πρόεδρος του κόμματος να διαγράφει όποιον θέλει ή όποιον νομίζει ότι κάτι έκανε, δεν βοηθάει ώστε το κόμμα να είναι δημοκρατικό και σύγχρονο. Στην εσωκομματική διαμάχη κοινό αίτημα των διαφωνούντων με τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς, όπως όφιλε και πριν που έδωσε τη δυνατότητα εργαλειοποίησης του ονόματός του, ενώ πριν την προεδρική εκλογή, και τώρα προφανώς έχει υποχρεώσει να μιλήσει. Ο Τσίπρας όμως άνοιξε την πόρτα, τον Κασελάκη, αυτό είναι πραγματικότητα. Ο Τσίπρας δεν μίλησε, ενώ θα έπρεπε να μιλήσει, όταν χρησιμοποιούσε ο Κασελάκης το όνομά του για να πει ότι εκβίαζε και απειλούσε τον Τσίπρα ή Αξιόγλου, δηλαδή Ρωμιές. Και δεν μίλησε τότε, μίλησε κατόπιν μετά τη μάχη των εκλογών, δίδα άλλου. Ο Τσίπρας θα μιλήσει όποτε αυτός κρίνει. Το κλίμα είχε ήδη βαρύνει στην Κουμουνδούρου από το κείμενο συλλογής υπογραφών που διακινεί πανελλαδικά η Ομπρέλα, σηματοδοτώντας την έξοδό της από τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Δεν θα μπορέσουμε να συνυπάρχουμε αρμονικά στο ίδιο κόμμα και να εκπροσωπούμαστε από μια ηγεσία που υποβάλλει αίτηση διαζυγίου από κάθε πολιτικό σκεπτικό που σχετίζεται με την αριστερά, τις αξίες, τις ιδέες, το ήθος και το ύφος της. Την αποδοχή ή όχι της διαγραφής των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έδειξε ο Στέφανος Κασελάκης θα κρίνουν τα όργανα του κόμματος.